Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κοινωνική οικονομία συνδυάζει εθελοντισμό, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια. Συμβάλλει στην άρση των αποκλεισμών, αλλά είναι και επικερδής επιχειρηματικότητα. Στην Ευρώπη γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Στην Ελλάδα όμως, πριν καλά-καλά αναπτυχθεί, έχουν εμφανιστεί στρεβλώσεις. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σε ακόμη και τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης αποδέχονται ότι στην Ελλάδα ακόμη υπάρχει ένα ασαφές και θολό θεσμικό πλαίσιο. Έτσι, ακόμη και καλύτερες προθέσεις. Κάποιες από τις καλύτερες προθέσεις χάνονται στην πορεία, καθώς κάποιοι μέχρι στιγμής έχουν εκμεταλλευτεί την ασάφεια αυτή, δημιούργησαν κατ' όνομα κοινωνικές επιχειρήσεις, σύναψαν μάλιστα και προκλητικές συμβάσεις με το δημόσιο, απαξιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα θεσμό που στην ουσία του μπορεί να δώσει διέξοδο εργασία σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, παρέχοντας παράλληλα σημαντικές περιβαλλοντικές αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες. Αποκλειστικά και μόνο γυναίκες μετανάστρες που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες εργάζονται σε αυτή την κοινωνική επιχείρηση στο Southampton, φτιάχνοντας εσώρουχα από ανακυκλωμένα υφάσματα. Η κοινωνική αυτή επιχείρηση τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα, ένα επάγγελμα αλλά και να ενσωματωθούν ομαλά στη νέα τους πατρίδα. Σε ένα κοινωνικό εστιατόριο της Κορνουάλης πάλι, πρώην χρήστες εκπαιδεύονται με την καθοδήγηση του γνωστού σεφ Τζέιμι Όλιβερ, ώστε να γίνουν σεφ. Δεκάδες παιδιά κατάφεραν έτσι να αλλάξουν τη ζωή τους. Δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η κοινωνική οικονομία απασχολεί το 6% των Ευρωπαίων εργαζόμενων σε 2 εκατομμύρια κοινωνικές επιχειρήσεις. Μια μορφή επιχειρηματικότητας που ανθεί από χρόνια στην Ευρώπη, καλύπτοντας κενά του δημοσίου, παρέχοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες που το δημόσιο αδυνατεί να υλοποιήσει. Στην Ελλάδα το εγχείρημα ξεκίνησε μόλις το 2011 και 300 κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στο Μητρό. Ωστόσο, διάφορα προβλήματα δεν επέτρεψαν την ανάπτυξή τους. Η κοινωνική οικονομία είναι ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας στην Ευρώπη και είναι επιτυχημένο η πορεία της. Λείπει η στρατηγική στη χώρα μας να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Αν αυτό το Υπουργείο το δει σοβαρά, δηλαδή σε επίπεδο απασχόλησης, μπορεί πραγματικά να δώσει στην Ελλάδα πάρα πολλά ωφέλη. Οι προκλητικές συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις που υπέγραψαν με το δημόσιο κάποιες κατόνομα κοινωνικές επιχειρήσεις οδήγησαν τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, να μιλήσει για μια νέα γενιά διεφθαρμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ωστόσο, παρά τις στρεβλώσεις, υπάρχουν πολλές άλλες απόπειρες κοινωνικής επιχειρηματικότητας που παρά τις καλές προθέσεις τους δεν έχουν την τύχη γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι ασαφές. Αποφασίστηκε όμως με κάποια καθυστέρηση, έστω και στην Ελλάδα, να αποκτήσουμε μια εθνική στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Καινούργια σχήματα, καινούργια μοντέλα συνεταιριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια τέτοια πρωτοβουλία σαν την κοινωνική επιχειρηματικότητα κυρίως θα πρέπει να έχει το κράτος σύμμαχο ως πελάτη. Η ΕΚΑΤ είναι μια κοινωνική επιχείρηση περιβαλλοντικού σκοπού, ενώ παράλληλα φροντίζει και τα δέσποτα του Δήμου Αθηναίων, υποκαθιστώντας τις δημοτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Δεν θέλουμε να πάμε σε μια πρόταση επιδοτήσεων, αλλά σε μια πρόταση επενδύσεων από ιδιωτικά κεφάλαια. Γι' αυτό έχουμε και τον ιδιωτικό χώρο. Όμως και το δημόσιο θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο κοινωνικής αναφοράς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μέσα από Μητρό εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ να μπορούσαν να αντιληθούν για να εργαστούν. Μέσα στο επόμενο διάστημα, με νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεσμεύτηκε ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα ενισχύσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα, είτε άμεσα είτε έμεσα, ενθαρρύνοντας ιδιώτες να τη στηρίξουν.